Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα βρεθήκαμε στον πάλι ποτέ Φραγκομαχαλά της Θεσσαλονίκης, στην πλούσια φράγκικη συνοικία με τους καθολικούς κατοίκους της. Εδώ δεσπόζει η πρώην Τράπεζα Θεσσαλονίκης και νυν στο Άμα Λακοπή, ένα κτίριο με βαριά ιστορία που ξεκινά από το 1874 και τους περίφημους Σαλατίνι. Ο Φραγκομαχαλάς έλκει την ονομασία του από τους Φράγκους, από τους καθολικούς, τους φραγκολεβαντίνους κατοίκους, οι οποίοι ζούσαν εδώ περίπου 6.500, έτσι. Για ποια χρονολογία μιλάμε? Μιλάμε λίγο πολύ για όλη αυτή την εποχή που θα ονομάζαμε λίγο η Belle Époque της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στα τέλη του 19ου, στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο 1900. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ανεπτυγμένη πόλη. Είναι ένα μεγάλο λιμάνι, έχει συνδεθεί με το σιδηρόδρομο, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Φυσικά μιλάμε για μια Θεσσαλονίκη πολυπολιτισμική, όπου τον παλμό στην πόλη δίνει η εβραϊκή κοινότητα, η οποία είναι η πολυπληθέστερη. Υπάρχουν φυσικά οι Έλληνες, υπάρχουν οι Τούρκοι, υπάρχουν διάφοροι Αρμένιδες, αλλά υπάρχει και μια κοινότητα ανθρώπων στην πόλη αυτή, τους οποίους τους λέγανε τότε Φράγκους. Φράγκος είναι ο Γάλλος, αλλά στο Φράγκους βάζανε όλους τους Δυτικοευρωπαίους, τους Καθολικούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους Ιταλούς και τους άλλους, οι οποίοι πραγματικά, παρόλο που δεν είναι αριθμητικά μια πολύ ισχυρή ομάδα στην παλιά Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, εκείνη την εποχή είναι γύρω στις 6.500-7.000, έχουν μια πάρα πολύ έντονη παρουσία στα πολιτιστικά, οικονομικά, επιχειρηματικά, αρχιτεκτονικά δρόμενα της πόλης εκείνη την εποχή. Πρέπει να σκεφτούμε αυτή την περιοχή συνδεδεμένη με τα λαδάδικα και συνδεδεμένα φυσικά τα λαδάδικα με το λιμάνι. Και από τη στιγμή που το λιμάνι είναι η μεγάλη πύλη της Θεσσαλονίκης, το μεγάλο στόμα της Θεσσαλονίκης στον κόσμο που δίνει και παίρνει όλα αυτά τα εμπορεύματα, αναπτύσσεται εδώ πέρα μια έντονη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Γι' αυτό λοιπόν στο Φραγκομαχαλά έχουμε μερικά από τα πιο εμβληματικά κτίρια της φράγκικης παρουσίας στην περιοχή. Το πιο εμβληματικό είναι η Καθολική Εκκλησία, έργο του Βιταλιάνο Ποζέλη, ένα εξαιρετικό κτίριο του 1900. Υπάρχει η ελευθεροτεκτονική στοά Λοζής Βεριτάς δίπλα και από εκεί και πέρα τα κτίρια των τραπεζών, η τράπεζα που βρισκόμαστε, η Τράπεζα της Θεσσαλονίκης, η Οθωμανική Τράπεζα και πάρα πολύ όμορφα μέγαρα του εκλεκτικισμού. Σε ό,τι αφορά τη στοά Μαλακοπή στην οποία βρισκόμαστε, η κατασκευή της ξεκινά το 1906-1907, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι εκείνα τα χρόνια πάντως, 1906-1907. Και πραγματικά αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Θεσσαλονίκης ακόμα και σήμερα. Πολύ φωτογραφημένο και αγαπημένο σημείο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης. Και αξίζει να πούμε ότι σήμερα αυτό που ονομάζουμε στο Άμα Λακοπή ήταν η τράπεζα της Θεσσαλονίκης, η οποία ανήκε στην πανίσχυρη οικογένεια των Αλατίνι, οι οποίοι θα μπορούσαμε να πούμε δίναν τον παλμό στα οικονομικά και επιχειρηματικά πράγματα της Θεσσαλονίκης εκείνα τα χρόνια, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν πολύ εύποροι και πολύ ισχυροί. Εύποροι, ισχυροί, δραστήριοι, έξυπνοι, μορφωμένοι. Είναι μια οικογένεια η οποία έρχεται στα τέλη του 18ου αιώνα από το Λιβόρνο της Ιταλίας. Πατριάρχης της οικογένειας είναι ο Λάζαρος Αλατίνι, θα ακολουθήσει ο Μωσέ Αλατίνι, ο Κάρολος Αλατίνι. Και πραγματικά θα αναπτύξουν μια έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία αφορά πάρα πολλές πτυχές του επιχειρήν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ γνωστή η Μήλη των Αλατίνι, που ακόμα και σήμερα δεσπόζει εκεί στην Νέα Παραλία το κτίριο αυτό, το κεραμοποιείο των Αλατίνι, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις των Αλατίνι. Ασχολήθηκαν από το εμπόριο βδέλας και ιατρικών συσκευασμάτων μέχρι το εμπόριο καπνού. Στεγαζόταν οι έπαυλοι Αλατίνι. Εδώ δηλαδή είχαν την κύρια κατοικία τους οι Αλατίνι. Και ανατολικά ήταν η εξοχική τους κατοικία, η οποία έγινε μεταγενέστερα. Βέβαια, πολύ σωστά. Εδώ πέρα, εκείνη την εποχή ήταν η έπαυλη των Αλατίνι, ένα μέρος της οποίας διασώζεται στη βόρεια πλευρά της τράπεζας στην οποία βρισκόμαστε. Και εδώ πέρα που είναι η τράπεζα, που υπάρχει η τράπεζα, ή στο Άμα Λακοπή, έτσι όπως λέγεται σήμερα, ήταν η κήπη της έπαυλης αυτής. Ναι. Πρέπει να φανταστούμε ένα πολύ κοσμικό και κοσμοπολίτικο περιβάλλον, διότι σε αυτούς τους κήπους οι Αλατίνι δίναν
δεξιώσεις. Επίσης, εδώ πέρα ήταν μια περιοχή που είχε αρκετά προξενία των Φράγκων, των Ευρωπαίων. Επίσημοι βγαίναν ο Πασάς της πόλης. Ένα ανθρωπομάνι, ένα διαφορετικό, μια διαφορετική ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή συνοστίζονταν σε αυτή την περιοχή. Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1888, σωστά. Ιδρύθηκε. Η τράπεζα είναι προγενέστερη. Μάλιστα, οι Αλατίνοι είχαν παρεχωρήσει και έτσι κάποιες ευκολίες στους συναδέλφους τους της Οθωμανικής Τράπεζας, όταν αυτή ανατινάχθηκε το 1903, λίγο παραπέρα στην οδό Φράγκων από τους Βούλγαρους αναρχικούς. Και εδώ πέρα η τράπεζα αυτή ονομαζόταν Τράπεζα της Θεσσαλονίκης. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το κτίριο αυτό του 1906-1907 είναι κτίριο του Σικελού αρχιτέκτονα, του Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλη. Ποζέλη, όπως και η έπαυλη. Έκανε την έπαυλη ο Ποζέλη. Η έπαυλη εδώ και την εξοχική κατοικία. Την εξοχική κατοικία που μετά έγινε η Βίλα των Αλατίνων, η οποία είναι η πιο εμβληματική από όλες τις βίλες της συνοικίας των εξοχών και στέγασε τον κόκκινο Σουλτάνο, τον Αβδούλ Χαμίτ II, για 3,5 χρόνια. Ήταν δηλαδή το χρυσό κλουβί του Σουλτάνου μετά την επανάσταση των Νεότουρκων. Και επίσης ο Βιταλιάνο Ποζέλη έκανε και τους μήλους των Αλατίνων. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Βιταλιάνο Ποζέλη, εκτός από ένας αρχιτέκτονας και δημιουργός της κεντρικής διοίκησης, είναι, θα λέγαμε, και ο προσωπικός αρχιτέκτονας της οικογένειας των Αλατίνων. Και βλέπει κανείς τις αρετές του Ποζέλη, διότι ο Ποζέλη κάνει θρησκευτικά κτίρια. Έτσι, κάνει εκκλησίες καθολικών, εκκλησίες των Αρμένιδων, κάνει το γενή τζαμί τον Ντονμέ και μία συναγωγή, την Πέθα Σαούλ, που δεν υπάρχει πια. Κάνει οικίες, κάνει χώρους εργοστασιακούς, όπως τους μήλους, και ξέρει πώς να κάνει και μία τράπεζα. Πώς να προσδώσει στο κτίριο μία σοβαρότητα, ένα κύρος, μία έγλη, έτσι με τους ημικίωνες που υπάρχουν μπροστά και τα νεομπαρόκ στοιχεία, μπαίνοντας μέσα που είναι ψηλοτάβανο το κτίριο, διαχέεται το φως από το κεντρικό αίθριο. Μία σοβαρότητα και μία αξιοπιστία αρμόζουσα σε ένα πιστωτικό ίδρυμα όπως την Τράπεζα της Θεσσαλονίκης. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι τι θα ήταν η σύγχρονη Θεσσαλονίκη, άμα λείπανε τα κτίρια, τα εμβληματικά κτίρια του Βιταλιάνο Ποζέλη. Το 1874 η Αλατίνη, η γνωστή επώνυμη οικογένεια της Θεσσαλονίκης, η οικονομικά πανίσχυρη, έχτισε ακριβώς πίσω από αυτό το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε την κύρια κατοικία της. Αυτή ήταν η λεγόμενη Φράγκικη Συνοικία ή ο Φραγκομαχαλάς της Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε ως η συνοικία των Δυτικοευρωπαίων, των Καθολικών, των Φράγκων, με τα σπίτια τους σε πρώτη φάση. Ανάμεσα σε όλα τα αρχοντικά ξεχώριζε το αρχοντικό των Αλατίνη, του οποίου η κύρια όψη, η πρόσωψη, ήταν προς την πλευρά αυτού του κτηρίου στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή ήταν στραμμένη στην σημερινή πλατεία χρηματιστηρίου. Μετά από τις διαδοχικές προσθήκες και αλλαγές που έγιναν ειδικά μετά την πυρκαγιά του 17, ένα κομμάτι της είναι ορατό, απλά δεν είναι ορατό από το δρόμο. Πρέπει κανείς να διεισδύσει στο εσωτερικό των δύο κτηρίων, στην πίσω πλευρά του συγκεκριμένου στο οποίο βρισκόμαστε, για να δει κάποια τμήματά της. Και μετά πρέπει να πάμε στο 1888, οπότε δημιουργείται, ιδρύεται μάλλον πιο σωστά, η Τράπεζα της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς, ιδρύεται η Τράπεζα της Θεσσαλονίκης και το 1906 με 1907 περίπου, ο Εδουάρδος Αλατίνη, που είχε αγοράσει το ακίνητο και την Βίλα Αλατίνη και τον κήπο της, ο οποίος εκτινόταν προς τη σημερινή πλατεία χρηματιστηρίου, αποφάσισε να ανεγείρει το κτίριο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε, την επωνομαζόμενη σήμερα στο Μαλακοπή. Σε πρώτη φάση, όταν ο Αλατίνη το έκτισε το κτίριο, πολύ γρήγορα το πούλησε στον διευθυντή της Τράπεζας Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή Δεκέμβριο κατά του 1907, κατά τις πηγές ολοκληρώνεται η ανέγερση, την ίδια σχεδόν στιγμή γίνεται η αγοροπολισία. Παραμένει τραπεζικό κτίριο. Στην κατοχή θα επιταχθεί από τους Ναζί. Μετά τον πόλεμο θα λειτουργήσει ξανά ως τράπεζα και κάπου το 1954, όταν η οικογένεια Βορειοπούλου αποκτά την κυριότητά του, λόγω της καταγωγής τους από τη Μαλακοπή, το μετονομάζουν σε στοά Μαλακοπή. Ουσιαστικά εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, τι ακριβώς ήταν? Είμαστε στο ισόγειο, να πούμε. Είμαστε στο ισόγειο. Το κτίριο είχε ένα υπόγειο που ήταν τα θησαυροφυλάκια της τράπεζας, το ισόγειο και ο όροφος που είχε τα γραφεία. Το ισόγειο ήταν ο χώρος των συναλλαγών και της προσέλευσης του κοινού. Αυτή είναι μια διάταξη την οποία βλέπουμε και σε άλλες τράπεζες της ίδιας περίοδου ή λίγο μεταγενέστερες.
και στην παλιά Ιωνική, στην πλατεία Ελευθερίας επάνω, ή ακόμη και στα υποκαταστήματα Τράπεζας Ελλάδος και Εθνικής στη Μητροπόλεως με τη Σιμισκή, μπαίνοντας από τις κεντρικές εισόδους, έχουμε αυτόν τον μεγάλο χώρο, ο οποίος είχε, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, από πάνω μια πολύ χαρακτηριστική γυάλινη στέγη. Η τράπεζα αυτή ήταν μια τράπεζα που δημιούργησε η ίδια η οικογένεια Λατίνη για να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές της σε συνεργασία με τράπεζα της Βιέννης. Είχε υποκαταστήματα. Λάντερμπανκ, ακριβώς. Ναι. Και είχε υποκαταστήματα και στο εξωτερικό. Ήταν ένας οίκος ο οποίος έμεινε σε λειτουργία μέχρι τη δεκαετία του 1930. Ήταν σαφέστατα και γι' αυτό άλλωστε και στο κεντρικότερο σημείο, αν θέλετε, του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης είχε ανεγερθεί. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και μετά την κατοχή, όταν είχε επιταχθεί το κτίριο του Ναζί, όταν έγινε η απελευθέρωση, ξαναέγινε τράπεζα, η επωνομαζόμενη Τράπεζα Χίου, μέχρι τη δεκαετία του 1950. Εδώ δηλαδή ουσιαστικά είμαστε στον πυρήνα της οικονομικής έγκλης και ακμής και της τραπεζικής ακμής της Θεσσαλονίκης, σωστά. Βεβαίως, είμαστε ακριβώς σε αυτόν τον πυρήνα και μην ξεχνάμε ότι λίγο πιο κάτω, το σημερινό κρατικό οδείο το λεγόμενο, το κτίριο Στιφράγκων, ήταν η Οθωμανική Τράπεζα. Ναι, η Οθωμανική Τράπεζα. Δίπλα, αν το σκεφτούμε ότι το Μπεζεστένι και το τζαμί του Χαμζά Μπέι ήταν το κέντρο, αν θέλετε, της εμπορικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη κάτω το μεγαλύτερο μέρος της Τουρκοκρατίας, στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής περίοδου, εδώ ακριβώς μετατοπίστηκε το κέντρο των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών της πόλης. Η Τράπεζα της Θεσσαλονίκης γενικώς σταμάτησε την λειτουργία της στη δεκαετία του 30, νομίζω το 1934-35. Αλλά η λειτουργία του υποκαταστήματος εδώ σταμάτησε αρκετά νωρίτερα, ήδη δηλαδή πριν την πυρκαγιά του 17, αρκετοί χώροι είχαν μισθωθεί στον όροφο ως γραφεία, στο ισόγειο ως καταστήματα. Η φωτιά του 17 επέφερε μια ριζική αναδιαρρύθμιση των δρόμων και των κτηρίων περιμετρικά του κτίσματος. Είχε καεί εδώ η γειτονιά. Είχε καεί η γειτονιά. Όλη, ναι, η γειτονιά. Πολλά κτίρια ήταν τα οποία καταστράφηκαν, αλλά αρκετά τα οποία διασώθηκαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αρχοντικό των Αλατίνη, η παλιά έπαυλη, η οποία βρίσκεται από πίσω μας αυτή τη στιγμή, διασώθηκε μεν, αλλά προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα καινούργια μέτωπα των δρόμων, δέχθηκε προστίκες σε μέρος των προσώψεών της. Αυτό το κτίριο διατηρήθηκε αλόβητο, αλλά από τη μία του πλευρά η πρόσωψη κλείστηκε από ένα καινούργιο κτίσμα. Αυτό είναι που σήμερα στη διεύθυνση Συγκρού 9. Και όλα τα γύρω κτίρια όσα διατηρήθηκαν είχαν μικρές ή μεγαλύτερες μεταβολές για να ευθυγραμμιστούν με το καινούριο πλέγμα των δρόμων. Άρα από την έπαυλη Αλατίνη μπορούμε να είναι εμφανής μόνο η πρόσωψη, υπάρχει δηλαδή, μπορούμε να τη δούμε. Ναι, τα όποια κομμάτια είναι ορατά αυτή τη στιγμή από την πρόσωψη είναι ουσιαστικά τα μόνα αρχικά κομμάτια, αρχικά μέτωπα των όψεων της έπαυλης. Σε ό,τι αφορά το σεισμό του 78, και εκεί το κτίριο δέχεται πλήγμα. Και βέβαια γνωστή ιστορία με το ρολόι 20 Ιουνίου 11 και 5 ακριβώς. Και 6 κάποιοι λένε, ναι, ότι σταματά ακριβώς την ώρα του σεισμού. Ακριβώς, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά και το πόσημα της Θεσσαλονίκης θα έλεγε, θα είχε κανείς αυτό το ρολόι, διότι έχει μείνει να θυμίζει αυτή την χρονική στιγμή στην ιστορία της πόλης. Το ρολόι το οποίο είναι από την τράπεζα αρχικό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Σε ό,τι αφορά το κτίριο, υπήρχε ένας κύριος εσωτερικός διάδρομος, το κτίριο της τράπεζας. Πρέπει να το φανταστούμε λίγο αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες προσθήκες μεταγενέστερες. Στην αρχή υπήρχε ένας εσωτερικός διάδρομος κεντρικός, ο οποίος λειτουργούσε ώστε το ταμείο να αποτελεί το κέντρο, σωστά. Σωστά, γιατί όλα αυτά τα κτίρια έχουν μια έξυπνη αρχιτεκτονική και μια λειτουργική αρχιτεκτονική. Αναπτύσσεται σε δύο ρόφους, φέρει κάποια νεοκλασικά και νεοαναγεννησιακά χαρακτηριστικά. Υπάρχει από πάνω ένα ιαλοστάσιο, όπως υπάρχει σε αρκετά μέγαρα αυτής της περίοδου, της Belle Époque, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, να μπαίνει το φυσικό μέσα και να φωτίζει. Το ταμείο είναι το κέντρο, το επίκεντρο όλης της οικονομικής δραστηριότητας. Ενώ κατεβαίνοντας κάτω κανείς σε μια έτσι λαβυρινθώδη εκδοχή, συναντά το χρηματοκιβώτιο της παλιάς τράπεζας που αποτελούσε και το πιο πολύτιμο έτσι, χαρακτηριστικό της. Το 26 έρχεται ο Max Rubens, ο αρχιτέκτονας, για να κάνει ανακαίνιση. Ναι, γίνεται μία ανακαίνιση το 1926. Κρατούνται φυσικά μερικά από τα αρχικά χαρακτηριστικά του κτηρίου και υπάρχουν μάλιστα κατάλοιπα επιγραφικά στο κτίριο, τα οποία πιστοποιούν αυτή την σημαντική ανακαίνιση που έγινε τότε. Η Αλατίνη, όταν θα ξεσπάσει ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος του 1911, ο οποίος έγινε στη Λιβύη κυρίως, τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέτησε, όσοι υπήκοοι της είχαν ιταλικά διαβατήρια και οι Αλατίνοι είχαν ιταλικά διαβατήρια, διότι προτιμούσαν να χρησιμοποιούν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο το οποίο θα διευκόλυνε τις εμπορικές τους συναλλαγές με τους ευρωπαϊκούς οίκους. Έπρεπε όμως να απελαθούν. Έτσι, η οικογένεια των Αλατίνων θα φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο νωρίτερα έχει πουλήσει και τη μεγάλη βίλα και από τότε εδώ πέρα θα στεγαστούν διάφορες άλλες υπηρεσίες και τράπεζες, όπως η Τράπεζα Χίου, αλλά και πάρα πολλά καταστήματα αργότερα και γραφεία, όπως και σήμερα. Σήμερα ο χώρος είναι ζωντανός.
έτσι να το πούμε. Αυτό δεν είναι ένας χώρος μουσιακός. Βέβαια, είναι ένας χώρος με χρήση κανονικά και αυτό είναι και το σημαντικό για τέτοιου είδους κτίρια, διότι όταν υπάρχει ανθρώπινη χρήση εντός των κτιρίων, τα κτίρια αποκτούν και ζωή και μπορούν και να διατηρηθούν και στο μέλλον. Έτσι ακριβώς είναι και έτσι, όπως ας πούμε και είναι ο τίτλος της εκπομπής, το δέρμα της πόλης, υπάρχει ένα δέρμα κάτω από ένα άλλο δέρμα, ένα παλύψιστο, ένα χειρόγραφο. Οι χρήσεις αλλάζουν, οι χρήσεις των κτηρίων μεταλλάσσονται, τα κτίρια παραμένουν ανοιχτά και αυτό είναι ευχής έργων για όλα τα εμβληματικά κτίρια της πόλης μας. Πραγματικά, ακόμα και σήμερα που έχει αλλάξει χρήση ο χώρος, μπαίνοντας μέσα κανείς, παίρνει κάτι από την παλιά μεγαλοπρέπεια που υπήρχε εδώ. Κύριε Παπαδόπουλε, εδώ είμαστε στο κεντρικό κλιμακοστάσιο και βλέπουμε βέβαια την εντυπωσιακή, την παλιά την κουπαστή, η οποία έχει χρωματιστεί μεταγενέστερα και βέβαια και τα κάγκελα, έτσι, τα παλιά. Ναι, γιατί όλα αυτά τα κτίρια, είτε ήταν τα κτίρια αυτά που ήταν τράπεζες και άλλα επιχειρηματικά κτίρια, είτε ήταν βίλες, ήταν πάρα πολύ προσεγμένα σε όλη τους τη λεπτομέρεια και εσωτερικά. Ναι. Πολλές φορές εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτούς τους χώρους μουσιακά, αλλά πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι τέτοιες λεπτομέρειες, όπως τα κάγκελα τα εσωτερικά, οι κουπαστές, τα εξωτερικά κάγκελα, η οικοσκευή, τα έπιπλα που είχαν μέσα και η διακόσμηση, κάτι που έχουμε χάσει δυστυχώς σήμερα, αποτελούσαν ένα ζωτικό στοιχείο των κτιρίων αυτών. Μετά την κατοχή γίνεται Τράπεζα Χίου, η οποία λειτουργεί μέχρι πότε? Μέχρι το 1953-54 περίπου, όταν η κυριότητα του κτιρίου αποκτήθηκε από την οικογένεια Βορειοπούλου. Και τότε πλέον αλλάζει άρδιν ο χαρακτήρας, η εσωτερική διαρρύθμιση, και από εκεί που ήταν ένα τραπεζικό κατά βάση κτίριο, μετατρέπεται σε ένα κτίριο γραφείων και καταστημάτων. Και παραμένει μόνο η ΣΤΟΑ αυτή που είμαστε, η ΣΤΟΑ αυτή, κεντρική. Ναι, δημιουργήθηκε για να εξασφαλιστεί καλύτερη εκμετάλλευση του κτιρίου στο πλαίσιο της διαμόρφωσής του σε κτίριο καταστημάτων. Αν έμενε η τραπεζική διάταξη, υπήρχε ένας μεγάλος κεντρικός χώρος με μικρά περιφερειακά δωμάτια. Τώρα χρειαζόμασταν όσο περισσότερους μικρούς αυτόνομους χώρους. Οπότε δημιουργήθηκε ένας νέος εσωτερικός διάδρομος στο ισόγειο του κτιρίου. Έχει σχήμα γάμα, καθαρά για λόγους πιο ωφέλιμης εκμετάλλευσης του χώρου. Και σε αυτόν σήμερα, στο άκρο του προς την πλατεία χρηματιστηρίου, δίνει η κεντρική είσοδος. Ενώ η παλιά κεντρική είσοδος έχει γίνει πλέον το μέτωπο ενός καταστήματος. Το κτίριο καταρχήν είναι ένα ορθογώνιο. Μέσα σε αυτό το ορθογώνιο υπήρχε ο κεντρικός χώρος που ήταν οι κύριες συναλλαγές της τράπεζας και στον όροφο υπήρχε πάλι ένας κεντρικός ανοιχτός χώρος γύρω από τον οποίο υπήρχαν τα γραφεία. Οι όψεις του εξωτερικά, κυρίως οι πρόσωποι προς τη σημερινή πλατεία χρηματιστηρίου, είναι οι πιο επεξεργασμένοι. Αντανακλούν τον γνώριμο ρυθμό εκείνης της εποχής, τον αρχιτεκτονικό, αρχές 20ου αιώνα, που είναι ο εκλεκτικισμός. Γίνεται δηλαδή ένας συνδυασμός στοιχείων. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι οι Αλατίνοι επιλέγουν ένα πολύ γνωστό αρχιτέκτονα της εποχής για να διαμορφώσει το κτίριο και ειδικά την πρόσωψη, τον Βιταλιάνο Ποζέλη. Από τις εκπομπές που έχετε πραγματοποιήσει, έχει αναδειχθεί επανειλημμένα το έργο του. Ο Ποζέλη λοιπόν εδώ φτιάχνει ένα κράμα αρχιτεκτονικών ρυθμών, αλλά με πολύ έντονες αναγεννησιακές, παύλα ιταλικές επιρροές. Είναι λίγο διαφορετικό νομίζω από τα υπόλοιπα, σωστά? Είναι, δηλαδή, μου φαίνεται λίγο πιο βαρύ, ίσως, να το πω.
Είναι αρκετά πιο σύνθετο, αλλά κινείται όχι στην κατεύθυνση του μπαρόκ, αλλά περισσότερο της ιταλικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, η χρήση στο κεντρικό τμήμα της πρόσωψης, ο συνδυασμός του κορινθιακού κιονοκράνου, του κίωνα και της βάσης, που απαντά και στην αρχιτεκτονική του Μπραμάντε στη Ρώμη. Είναι πολύ χαρακτηριστική η χρήση των καμπύλων, των κυρτών στοιχείων στο κεντρικό αίτομα της πρόσωψης. Όλα αυτά είναι και στην αρχιτεκτονική του Βινιόλα, ειδικά στη Ρώμη, απαντώνται. Και ακόμη και ο τρόπος που διαμορφώνει τα ανοίγματα με το τοξωτό κομμάτι στην απόλυξή τους και τους κίονες και τις μπαλούστρες στην πρόσωψη επάνω στον όροφο, απηχεί σε μεγάλο βαθμό ακόμη και την αρχιτεκτονική του Παλάντιο. Η αναγεννησιακή επιρροή είναι κυρίαρχη. Από εκεί και πέρα, οι κλασικές, αν θέλετε, αρχές του εκλεκτικισμού, συμμετρική πρόσωψη, κατακόρυφος κεντρικός άξονας, δεξιά και αριστερά όλα όμοια, παραμένουν. Πολύ εσωτερική διαρρύθμιση είναι τυπική της εποχής της. Αν παρατηρήσουμε, δηλαδή, ακόμη και εδώ που βρισκόμαστε, το ασπρόμαυρο πλακάκι, τα γύψινα στοιχεία και τις διακοσμήσεις στον όροφο, στις οροφές, που με τον τρόπο που αυτή τη στιγμή διακόπτονται δείχνουν και τον αρχικό επιμερισμό του χώρου, ναι, και πως αυτό αλλοιώθηκε μεταγενέστερα. Σωστά. Το πολύ ευρύχωρο και άνετο κλιμακοστάσιο, το οποίο έχει το κεντρικό ανοιχτό χώρο, σήμερα έχει καταληφθεί από νεότερες κατασκευές, αλλά μπορούμε να αντιληφθούμε την αρχική του μορφή. Όλα αυτά παραπέμπουν στην αρχιτεκτονική του εκλεκτικισμού, την οποία βλέπουμε και σε κάποια άλλα δημόσια κτίρια της Θεσσαλονίκης, ίσως όχι πολλά, αλλά αυτά τα λίγα που έχουν διασωθεί. Σε ό,τι αφορά στον κεντρικό χώρο των γραφείων, είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς. Σήμερα είναι σκοτεινός, αλλά η αρχική του μορφή ήταν πραγματικά μια χωρική εμπειρία, σπάνια για τα σημερινά δεδομένα. Ένα υαλοφώτιστο έθριο, μια υαλοσκέπαστη οροφή, που έδινε άφθονο φως στον κεντρικό χώρο, τα παράθυρα γύρω-γύρω, σαν τα παράθυρα ενός μικρού τρούλου μιας εκκλησίας που έριχναν πρόσθετο φως. Και όλα αυτά σκεφτείτε σε έναν κεντρικό χώρο γραφείων, δηλαδή όχι εκεί που ήταν ακριβώς το κοινό και γίνονταν οι περισσότερες συναλλαγές. Κύριε Ζηγομελά, εδώ πού ακριβώς βρισκόμαστε? Εδώ βρισκόμαστε στον όροφο της τράπεζας και είναι ο κεντρικός χώρος, ακριβώς ευθυγραμμισμένος με τον κεντρικό χώρο του ισογείου από κάτω, ο οποίος είχε την πολύ χαρακτηριστική αυτή διαμόρφωση με την ιαλοσκέπαστη οροφή και τα περιμετρικά παράθυρα στον τοίχο που βρισκόταν κάτω ακριβώς από την οροφή. Τα εντυπωσιακά τα παράθυρα, ακριβώς, τα μεγάλα, Τα εντυπωσιακά. Όπως βέβαια εξίσου εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτό το χώρο είναι και τα διατηρούμενα κουφώματα, τα αρχικά κουφώματα, τα παλιά ξύλινα αρχικά κουφώματα με τους νταπλάδες, με τα κασώματα, τα πλαίσια, δηλαδή τα ξύλινα γύρω-γύρω στο περίγραμμα του τοίχου, με τους νταπλάδες που έχουν επίσης τοποθετηθεί για διακοσμητικούς λόγους. Και έχουν διατηρηθεί σε τόσο καλή κατάσταση. Έχουν διατηρηθεί, είναι κάποιες φορές και τελείως συμπτωματικό το ότι διατηρείται κάτι, διότι αν δεν είχε έρθει μια χρήση που να κάνει ουσιαστική παρέμβαση και να το αλλοιώσει, παραμένει μέχρι τις μέρες μας. Είναι εντυπωσιακά όμως. Είναι ακριβώς, ναι. Και είναι χαρακτηριστικά της μορφολογίας, αν θέλετε, και της κατασκευαστικής πρακτικής των αρχών του 20ου αιώνα. Χαρακτηρίστηκε το κτίριο στο Άμαλακο πήγε γενικώς διατηρηταίο το 1983. Ευτυχώς, διότι πριν χαρακτηριστούν διατηρηταία, δυστυχώς πολλές από τις σπουδαίες και επιβλητικές βίλες της συνοικίας των εξοχών και άλλα κτίρια δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν την κατεδάφιση και την αντιπαροχή. Εδώ κυκλοφορούσαν συνεχώς καθολικοί, Εβραίοι, Χριστιανοί, ένα μελίσιο ανθρώπων. Φυσικά. Και που προφανώς έκανε δοσοληψίες, δηλαδή υπήρχε εμπορική συναλλαγή.
Φυσικά και πρέπει να σκεφτείτε ότι δίπλα εδώ πέρα πλατεία χρηματιστηρίου, πλατεία εμπορίου, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εισαγωγές, εξαγωγές. Ακόμα και σήμερα εδώ υπάρχει ένα περίεργο αρχιτεκτονικό μείγμα. Ανάμεσα στα παλιά κτίρια της Belle Époque υπάρχουν τα λίγο έτσι άκομψα αυτά κτίρια γραφείων που είναι λίγο τσιμέντο, ατσάλι και γυαλί. Αλλά πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και να σκεφτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης, τους επιχειρηματίες, τους ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους επιχειρηματίες να μπαινοβγαίνουν εδώ πέρα με σκοπό να κάνουν τις συναλλαγές τους. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς τι γλώσσες θα ακούγονταν, έτσι, τι αντιλήψεις θα συνυπήρχαν σε αυτή την εποχή, τη μεταβατική εποχή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και για το ελληνικό κράτος. Σε ό,τι αφορά την παρακαταθήκη της ΤΟΑ στην πόλη, ποια θεωρείτε ότι είναι αυτή? Θεωρώ ότι αυτά τα κτίρια λειτουργούν ως δείκτες μνήμης για τον φιλοπερίεργο περιπατητή του κέντρου, ο οποίος κάποια στιγμή θα σηκώσει το κεφάλι του ψηλά, ίσως από το κινητό του, και θα δει κάτι διαφορετικό, κάτι που το θυμίζει κέντρο Ευρώπη, μια διαφορετική αρχιτεκτονική, και ίσως αναζητήσει είτε στο διαδίκτυο είτε στη βιβλιογραφία να δει τι συνέβαινε εδώ πέρα. Οπότε τα κτίρια αυτά ανακαλούν μνήμες ιστορικές κάτω από το δέρμα της πόλης, φέρνοντάς το στην επιφάνεια και καθιστώντας κατά κάποιο τρόπο εμάς τα σύγχρονα ιστορικά υποκείμενα κοινωνούς με το όχι τόσο μακρινό παρελθόν μας. Είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την οικονομική ζωή και την οικονομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήδη από το 1983 προστατεύεται ως μνημείο από τα πρώτα που διεκδικήθηκαν διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πόλη. Αυτή τη στιγμή γίνεται άσκηση ελέγχου προκειμένου κατά το δυνατόν οι επεμβάσεις και οι χρήσεις που εντάσσονται να είναι συμβατές με το χαρακτήρα του. Αλλά δεδομένου ότι υπάρχει και μεγάλος βαθμός αυθαίρετης δραστηριότητας, η συνολική του εικόνα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, δεν είναι δηλαδή επαρκώς ικανοποιητική ώστε να αναδεικνύει πλήρως τις αρχιτεκτονικές του αρετές και τη φυσιογνωμία του. Είναι ένα κτίριο που πέρα από το να μας δημιουργεί ένα εντυπωσιακό και όμορφο φόντο, καθώς περπατάμε στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Χρηματιστηρίου, με συγχωρείτε, και να βλέπουμε και το ρολόι που μας θυμίζει τη στιγμή του σεισμού του 1978. Ως σημείο αναφοράς για την ιστορία της πόλης και την οικονομική της ζωή, να ευχηθούμε να έχει και μια συνολική αντιμετώπιση στο μέλλον, ούτως ώστε να αποκατασταθεί στην πλήρη του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Στην αρχική? Αυτό είναι ένα θέμα που η διεπιστημονική, αν θέλετε, προσέγγιση σύγχρονη για την προστασία μνημείων το εξετάζει κατά περίπτωση. Σημείο αναφοράς μας και εκκίνησης είναι πάντοτε η αρχική μορφή του κτηρίου, με τις τυχόν απαραίτητες διακριτικές προσαρμογές. Βεβαίως, όλα αυτά χρειάζονται μια συνολική μελέτη, αν θέλετε, μια συνολική εξέταση. Πλέον έχουμε απαιτήσεις και σε εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικά, που είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Ας ευχηθούμε όλα αυτά τα ζητήματα να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο στο άμεσο μέλλον.